με στόχο να αποκτήσουν τα κτίρια της πόλης της Ζακύνθου, μια όψη που θα αντιπροσωπεύει την παράδοση, το τοπικό συμβούλιο κατέθεσε ερώτημα προς την Αρχιτεκτονική Επιτροπή προκειμένου να ενημερωθεί για τα παραδοσιακά χρώματα που πρέπει να έχουν. Εμείς, σαν τοπικό συμβούλιο, στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, θέσαμε ένα ερώτημα προς την Αρχιτεκτονική Επιτροπή να μας καταθέσει ποια είναι τα παραδοσιακά χρώματα της Ζακύνθου, ούτως ώστε να τα επικαιροποιήσουμε και με αυτόν τον τρόπο να τα γνωρίσουν και οι συμπολίτες μας. Μάλιστα, το τοπικό συμβούλιο ζητά από επιχειρήσεις και ιδιώτες να προτιμούν τα παραδοσιακά χρώματα στα κτίρια της πόλης, όπως το όχρα ή το ρόζα δικαίως, ώστε να συνεχιστεί η παραδοσιακή εικόνα των κτιρίων. Οι επιχειρήσεις αλλά και τα σπίτια των συμπολιτών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα παραδοσιακά χρώματα. Αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε μια άλλη όψη στην πόλη μας, όπου να είναι εναρμονισμένη με τα χρώματα του Ιωνίου Πελάγους, με το πράσινο, γενικότερα με την παλαιά Ζάκυνθο, θα πρέπει να ακολουθεί μια τέτοια προοπτική. Σε μελέτη που ήταν συγκεκριμένη για τους δημόσιους δρόμους από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή, αναφέρθηκε ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Ζακύνθου, τονίζοντας όμως ότι δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η ιστορία είναι ότι στους δημόσιους δρόμους, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, στην πλατεία Σολομού κτλ., αυτά τα αποφασίζει η Αρχιτεκτονική Επιτροπή, η οποία από χρόνια αγωνίζεται, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή, ας πούμε μόνο ευχαριστώ, και αποφασίζουν και βάζουν, κάνουν σχεδόν νέα μελέτη στα σχέδια που έρχονται, δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων τόνισε ότι με την παρουσία παραδοσιακών χρωμάτων στην πόλη η εικόνα της θα άλλαζε προς το καλύτερο. Έχετε ορισμένες λεπτομέρειες γενικά στα δημόσια κτίρια, το τονίζω αυτά, στα δημόσια κτίρια στα οποία έχουν και τις καμάρες χωρίς προσθήκες και τα χρώματα χωρίς άλλες παρεμβάσεις και αυτά εδώ. Θα δείτε και σκεφτείτε κλείνοντας τα μάτια αν αυτό συνεχιζόταν και στην παραλιακή και στους δρόμους της Ζακύνθου, πόσο ωραία θα ήταν, πόσο ακόμα πιο ωραία θα ήταν η πόλη. Τόσο το τοπικό συμβούλιο πόλης όσο και ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων επισημαίνουν ότι θα βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της πόλης αν τα παραδοσιακά χρώματα μπουν στα περισσότερα κτίρια και αλλάξουν την όψη τους.